Πάμε να αλλάξουμε, ρε παιδιά, κλίμα λίγο, να δούμε άλλες εικόνες, να συζητήσουμε άλλα ζητήματα, ζητήματα καθημερινότητας. Μεταφερόμαστε στην Άξο, σε μια κτηνοτροφική μονάδα. Βλέπετε τον Δημήτρη Καπούνη τώρα μαζί με τον κτηνοτρόφο αγρότη, τον Γιάννη Δημητροκάλη, πίσω και η γραβιέρα Νάξου. Καλημέρα σας. Καλώς τα παιδιά, καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα από την Άξο. Από ένα ξεχωριστό φυσικά τοπίο, εδώ στο Στάβλο. Ωραία. Τις Γελάδες. Για κάτσε να κάνουμε και κανένα πλάνο να δούμε εκεί με τα παιδιά. Μπράβο. Τα ξυπνήσαμε και λεφτά ζωντανά. Ε, βέβαια. Εδώ ο Στάβλος είναι σύγχρονος, έχει τα κρεβάτια τους και ένα σύγχρονο Στάβλος έχει και μεγάλο κόστος. Δηλαδή, πόσα ζωντανά έχει εκεί, Δημήτρη? Αυτή τη στιγμή. Εδώ όλα μαζί μπορεί να είναι και 400. Α, είναι πολλά. Οι Γελάδες που αρμέγονται πρέπει να είναι 150 περίπου. Και τώρα έχει, τι έχει την αλλάξει? Την ημέρα έχει γύρω στους 5 τόνους γάλα. Κύριε Μόνο Καπούνη, από αυτή τη μονάδα, ε? Για να μας το πει τώρα ο Μόνο Γιάννης. Αυτή τη μονάδα, ναι. Τι έχει αλλάξει με, το ότι έχουν σκαρφαλώσει οι τιμές? Καταρχήν πια ο κτηνοτροφικός και ο αγροτικός κόσμος έχει μπισώσει. Γιατί αυτή τη στιγμή οι ζωοτροφές, τα φυτοφάρμακα έχουν πάει στα ύψη. Και φυσικά ο Γιάννης, ο κτηνοτρόφος, θα μας πει περίπου οι τιμές που έχουν από πάει πόσο, και τι πόσο έχει γίνει. Καλημέρα και από μένα. Καλημέρα. Καλημέρα, καλώς τον. Οι κτηνοτροφές έχουν ανέβει αρκετά. Στην ουσία πέρυσι αγοράζαμε τη βαβακόπιτα 195 ευρώ τον τόνο και φέτος αγοράζουμε 298. Τόσο μεγάλη διαφορά. Συγγνώμη, το καλαμπόκι. Το καλαμπόκι. 100 καλαμπόκι. Ευρώ διαφορά. 100 ευρώ, ναι. Τι λες και τώρα? Τη βαβακόπιτα 95 και... Και τη βαβακόπιτα 95 ευρώ και, και τώρα έχει πάει 198. Ω παιδιά, είναι τρομακτική διαφορά. Εκτός από τις ζωοτροφές, γι' αυτό δεν μπορούμε. Και ο συνεταιρισμός μας έχει δώσει γύρω στα 3 με 4 λεπτά αύξηση στο γάλα μαζί με τα μπόνους στην ποιότητα του γάλακτος. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα, δεν βγαίνουμε πάλι. Και πώς μετακυλείται τώρα αυτό στην αλυσίδα? Δηλαδή, εκεί τώρα είναι η καρδιά της παραγωγής. Από εκεί ξεκινάμε. Το πετρέλαιο. Έχει ανέβει το πετρέλαιο, έχουν ανέβει τα φυτοφάρμακα, τα λιπάσματα, όλα. Το ρεύμα όλα έχουν αυξηθεί. Αυτή τη στιγμή και τα μεταφορικά, ναι, που γιατί είμαστε νησί, έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Με αποτέλεσμα αυτό να μετακυλείται στο τυρί και να βγαίνει πιο ακριβότερο στο μάρκετ, γενικά. Πόσο στον καταναλωτή ακριβό, από Καπούνη? Πέρυσι. Μπορεί να φτάσει και στα 2 ευρώ περίπου. Αυτή είναι η εκτίμηση που κάνουμε, γιατί... βέβαια, αυτή τη στιγμή το κόστος στον παραγωγό, ναι, ο συνεταιρισμός, όλο είναι γύρω στο 1 εκατομμύριο αυτό που θα δώσει. 40-50% έχει ανέβει, έχουν ανέβει ζωοτροφές και εμείς ανεβάσαμε το γάλα. Δεν μπορούσαμε να κάνουμε διαφορετικά και εμείς για να φτιάξουμε ένα κιλό τυρί θέμε 11.400 γάλα. 11 κιλά 400. Πόσο λες, Δημήτρη, για ένα κιλό γραβιέρα? 11 κιλά, ναι, ένα κιλό γραβιέρα, 11 κιλά, 400 γραμμάρια γάλα. Περίπου. Εξαρτάται Δημήτρη, βλέπω ότι τα παιδιά ήρθαν για δηλώσεις εδώ όμως. Έρχονται και τα κορίτσια και για δηλώσεις. Τα βλέπω, ναι, σιγά σιγά. Τα βλέπεις, έτσι. Εκεί. Απλά πρέπει ο Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης να μας δει καλύτερα. Όχι μόνο στην Άξο, αλλά γενικά την Ελλάδα. Σωστά. Πρέπει να πάμε σε επιδοτήσεις ζωοτροφών και να κρατήσει τις τιμές κάτω, σταθερές, όπως ήταν πριν. Αυτές οι μέρες παραγωγές δεν βγαίνει. Έχουν ξεβοσκήσει, σχεδόν έτσι λένε στην Άξο, έτσι λέμε στην Άξο, και τα κοπάδια με τα αγοπρόβατα, αλλά και με τις γελάδες. Εδώ πέρα έχουν σφαχτεί πάνω από 150 γελάδες από τον Σεπτέμβρη μέχρι σήμερα. Η Ένωση έδωσε ένα κίνητρο στον παραγωγό και φέραμε γύρω στα 100 ζώα από το εξωτερικό, και εκεί δεν υπάρχουν φυσικά, για να ενισχύσουμε τη κτηνοτροφία με πενταετές εξόφληση. Αλλά αυτό δεν σημαίνει τίποτα. Ο παραγωγός αυτή τη στιγμή στενάζει. Σας είπε και ο Γιάννης ότι έχουν αυξηθεί 50 με... Άρα, κύριε Καπούνη, τι ζητάτε τώρα? 1, 2, 3... Συγκεκριμένα πράγματα για τον Υπουργό να ακούσει. Και άλλο το ζωικό κεφάλαιο. Από τον Υπουργό ζητάμε να χρηματοδοτήσει, να επιδοτήσει τις ζωοτροφές. Πρέπει να τις κρατήσει χαμηλά, διαφορετικά θα βγάλουν το κοπάδι. Δεν υπάρχει σωτηρία πλέον σε κανένα από τους ζωοτρόφους, όχι μόνο της Νάξου, σε όλη την Ελλάδα. Με αυτές τις τιμές που έχουν πάει τώρα οι ζωοτροφές, μία μονάδα θέλει γύρω στα 20 με 30.000 ευρώ παραπάνω έξω από το χρόνο. Ναι, μόνο πολύ πράσιμο. Μεγάλη διαφορά, παιδιά. Χώρια το ρεύμα, χώρια το πετρέλαιο. Λοιπόν, κύριε, σας ευχαριστούμε πολύ. Εμείς γι' αυτό είμαστε εκεί, παιδιά. Εμείς ευχαριστούμε και τον Πέτρο τον Κοδύλη. Για να δείξουμε το πρόβλημα αυτό, για να καταλάβει ο κόσμος
την παραγωγή από πού ξεκινάει για να φτάσει στο ράφι του καταναλωτή. Μπορούμε να έχουμε μία εικόνα βεβαίως, εδώ από τα κορίτσια. Να πούμε ότι τα 2 ευρώ που θα γίνει αύξηση στη γραβιέρα, ναι, αν θα γίνει, ναι, είναι λίγα. Είναι λίγα. Πάλι δεν έχει πάρει, βέβαια, mm-hmm, δεν έχει πάρει ο κτηνοτρόφος αυτό που πρέπει να πάρει. Δώστε μας μια εικόνα, κύριε παιδιά, από τα ζωντανά, να κλείσουμε έτσι όμορφα. Από τον Πέτρο Κονδύλι να το ζητήσουμε, έτσι, παρακαλώ. Καλημέρα και στον Πέτρο να πούμε, βεβαίως. Άνοιξε ένα πλανάκι να το δούμε την εικόνα και να σας καλημερίσουμε, παιδιά, εδώ από την Αθήνα. Να είστε καλά, να είστε γεροί. Μας κοιτάνε τώρα, πήγαμε εκεί, τα αναστατώσαμε πρωί-πρωί με κάμερες και μικρόφωνα. Πάρα πολύ ωραία εικόνα. Κοιτάξτε. Καπούνι, σε θέλει νομίζω το κορίτσι πίσω. Το καπούνι το ξέρουν εκεί. Τρόμαξε το ψυχολογικό. Καλημέρα, ρε παιδιά, καλημέρα σε όλους.